Εκδικάστηκε σήμερα η υπόθεση όσον αφορά το χαμόγελο του παιδιού και την σουηδική μη κερδοσκοπική οργάνωση Κυβωτός των Παιδιών. Η Κυβωτός των Παιδιών με την αγωγή της ζητά την άμεση απομάκρυνση του συλλόγου από τις εγκαταστάσεις των 44 παιδιών από το μόνο σπιτικό που έχουν γνωρίσει και των 29 εργαζόμενων σε αυτό χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο. Έξω από το δικαστικό μέγαρο ήταν συγκεντρωμένα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε εγκαταστάσεις στην αρχαία Κόρινθο, αλλά και άλλοι υποστηρικτές του συλλόγου. Τελικά η απόφαση αναμένεται να βγει το αμέσως επόμενο διάστημα. Στο θέμα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του χαμόγελου του παιδιού Κώστας Γιαννόπουλος, αλλά και εκπρόσωποι από την Κυβωτό των Παιδιών. Ελπίζομαι τα παιδιά να βγουν το δίκαιο και να μην χάσουν στη στέγη τους. Αρκετά αυτά υπόφεραν μέχρι τώρα, και τα μικρά και τα πιο μεγάλα. Χάσανε το σπίτι, το φυσικό του σπίτι, το φυσικό τους περιβάλλον, και βρίσκονται και βρήκανε μια στοργή εκεί μέσα. Και ελπίζομαι πραγματικά, γι' αυτό είμαστε και εδώ, ελπίζουμε πραγματικά ότι θα βρεθεί μια λύση ικανοποιητική για όλους, ιδίως για τα παιδιά. Είναι στην αρχαία Κόρινθο το κτίριο τους, ένα πάρα πολύ όμορφο συγκρότημα, άνετο για τα παιδιά, όμως το κυριότερο είναι ότι εκεί ζουν, αυτό είναι το σπίτι τους πια. Μια σουηδική εταιρεία, ό,τι γνωρίζουμε εμείς, ζητάει το συγκρότημα πίσω. Είμαστε για συμπαράσταση στο χαμόγελο του παιδιού για να μπορέσει να μην κλείσει και να λειτουργεί όπως λειτουργούσε ως τώρα και ακόμα καλύτερα. Απλώς συμπαραστεκόμαστε και κάνουμε ό,τι μπορούμε χρόνια τώρα, όχι τώρα για τη δίκη, αλλά είμαστε από τους Αγίους Θεοδόρους, από το καπί Αγίων Θεοδόρων και βοηθάμε όσο μπορούμε. Αυτή τη στιγμή συμπαραστεκόμαστε. Σήμερα κατέπεσαν και οι τελευταίες δικαιολογίες γιατί θέλουν να πετάξουν το χαμόγελο του παιδιού έξω από τις εγκαταστάσεις. Αφού μας χρησιμοποίησαν, αφού φτάσαμε σε ένα σημείο να δημιουργήσουμε μια ολόκληρη οικογένεια από 44 παιδιά με 29 εργαζόμενους και αφού μας χρησιμοποίησαν για λόγους που εκείνοι ξέρουν και η κοινωνία της Κορίνθου, φτάνουμε σε ένα σημείο να δικαιολογούν το λόγο που θέλουν να φύγει το χαμόγελο του παιδιού μέσα από τις εγκαταστάσεις, γιατί κάναμε ένα ψυγείο προσωρινό, γιατί έγινε σε μαντρότικος και γιατί έγιναν πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία ουσία. Δικαιολογίες οι οποίες είναι τόσο φτηνές που όλοι στο δικαστήριο κατάλαβαν πλέον τι πραγματικά θέλουν. Εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε αντιδικίες. Το μόνο που θέλουμε είναι να κρατήσουμε την ισορροπία, την ηρεμία των παιδιών μας και των ανθρώπων μας. Η κοινωνία της Κορίνθου έχει αγκαλιάσει τα παιδιά μας και τα θεωρεί δικά μας παιδιά. Και αυτό που υπόθηκε μέσα, γιατί λέτε στον καιρό δεν διώχνατε τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα και να βρίσκατε κάποιους άλλους χώρους. Τι είναι τα παιδιά, πράγματα, αντικείμενα, υποκείμενα καθενός, να τα πηγαίνουμε δεξιά και αριστερά. Τι είναι τα παιδιά, όπως κάθε οικογένεια, σαν να έρθει δηλαδή ένας ιδιοκτήτης μιας κατοικίας, ενοικιαζόμενης, και να πει στους ανθρώπους που μένουν στην οικογένεια, αφήστε τα παιδιά σε μένα και φύγετε. Λοιπόν, πιστεύω ότι σήμερα αποδείχτηκαν όλα. Νομίζω τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Είμαστε όλοι εδώ, είναι λόγο. Ευχαριστώ όλα τα σχολεία, ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς που δίνουν μαθήματα στα παιδιά. Ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή και όλους τους ανθρώπους στην κοινωνία της Κορίνθου που ήρεμα, όμορφα, δείξανε και αποδείξανε την αγάπη που έχουν για τα παιδιά τους, τα παιδιά που ανήκουν σε αυτή την κοινωνία. Ο μύθος περί διεθνής οργάνωσης κατέπεσε. Μιλάμε για μια οικογένεια που και στη Σουηδία και εδώ με τα χρήματα των Σουηδών δημιούργησε αυτό το χώρο. Με αυτά τα χρήματα λοιπόν έγινε αυτό, με αυτά τα χρήματα ήρθαν οι άνθρωποι και δημιούργησαν εδώ και να είναι καλά, τους ευχαριστούμε. Από εκεί και πέρα, οι επίσημοι που ήρθαν από τη Σουηδία πριν από λίγο καιρό και χάρηκαν με αυτό που είδαν μέσα, ποιος ήταν ο λόγος που τους έφεραν και έδειχναν τους χώρους μας και τα παιδιά μας πώς ευτυχισμένα είναι? Γιατί λοιπόν επιδεικνύουν τη δουλειά τη δική μας? Αυτό λοιπόν που θέλουμε να τους πούμε είναι ότι έστω και την τελευταία στιγμή, επειδή δεν θέλουμε να έχουμε τη δικιά με κανέναν, ο σκοπός μας είναι μόνο τα παιδιά, να κατεβάσουν και εκείνοι, να καταλάβουν και εκείνοι το λάθος τους και να υποκληθούν μπροστά στα παιδιά τα οποία τα είδαν να μεγαλώνουν. Από τότε που ξεκίνησε ήταν μικρούλια και σήμερα κάποιο πάει πανεπιστήμιο, κάποια μεγαλώνουν και κάποια μικρότερα προχωράνε στη ζωή του. Τουλάχιστον να σταθούν μπροστά και να τα κοιτάξουν στα μάτια αυτά τα παιδιά που είδαν όταν ξεκίνησε η όλη προσπάθεια. Είναι το Α και το Ω τη ζωή μα και αν δεν το καταλάβουμε, αλλημονό μα. Α γίνουμε όλοι οι εθελοντέ μπορούμε. Μπορούμε. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι απόφαση του δικαστηρίου. Εγώ θέλω να δώσω ένα προσωπικό μήνυμα στα παιδάκια που ζουν στα κτίρια μα, στο χαμόγελο του παιδιού, τα οποία τα γνωρίζω προσωπικά και με γνωρίζουν. Θέλω να τους πω κάτι που ίσως ξεχαστεί και να τους υποθεί από τους δικούς τους ανθρώπους. Θέλω να τους πω μη φοβόσαστε, όλα θα πάνε καλά. Εμείς δεν είμαστε εδώ για το κακό των παιδιών, ήμασταν εδώ από την αρχή για το καλό τους.
και θα συνεχίζουμε να μεριμνάμε για το καλό των παιδιών. Θα σταθώ στο νομικό μέρος μόνο και όχι στο συναισθηματικό. Συστηματικά το χαμόγελο του παιδιού εδώ και πάρα πολλά χρόνια παραβιάζει τη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ της Κιβωτού και του Συλλόγου του Χαμόγελου του Παιδιού. Το ζήτημα είναι, σας λέω, νομικό και θα κριθεί από το δικαστήριο. Δυστυχώς ο κύριος Γιαννόπουλος έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα εναντίον της Κιβωτού. Έχει καταφέρει να μεταχειρίζεται τα κτίρια και να περάσει και προς τα έξω, δηλαδή αυτό, να μεταχειρίζεται τα κτίρια σαν να είναι δικά του. Ενώ είναι ένας φιλοξενούμενος. Και αντί σαν φιλοξενούμενος να σεβαστεί το ίδρυμα, την εταιρεία που τον φιλοξενεί, και για να μπορεί να παρέχει το έργο του, το οποίο σεβόμαστε και αναγνωρίζουμε, τα χρησιμοποιεί σαν να είναι δικά του και μάλιστα με επικριτικό τρόπο απέναντι στους φιλοξενούντες. Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου, το οποίο μπορεί να πάρει από 2 μήνες μέχρι 10-12 μήνες, είναι ανάλογα με το δικαστή, και ελπίζουμε το δικαστήριο θα αποφασίσει νομικά και όχι συναισθηματικά.